Ένα όραμα δεκαετιών στο Δήμο Φεστού πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά. Το παραλιακό μέτωπο στον Κόκκινο Πύργο, μπροστά από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τυμπακίου, που ήταν κλειστό με σειρματοπλέγματα, πρόκειται να είναι προσβάσιμο προς όλους τους λουόμενους, πολίτες και επισκέπτες, καθώς ικανοποιήθηκε το αίτημα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στον οραματικό σχεδιασμό του για τη δημιουργία πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου. Εμείς με αυτή την απόφαση του Υπουργείου μας έχουν δώσει το δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί η παραλία μπροστά από το αεροδρόμιο για να γίνει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει μια περίφραξη κατά μήκος του αεροδρομίου, όπως αυτό φαίνεται στα σχέδια τα οποία εμείς τους είχαμε υποβάλει και αυτοί συμφωνήσανε, αφήνοντας διεξόδους στους παραθεριστές με ειδικές πύλες για να μπορούν να βγαίνουν και αυτοί να χρησιμοποιούν την παραλία, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα φύγουν τα κάθετα σειρματοπλέγματα. Άρα λοιπόν η παραλία θα δοθεί σε όλο τον κόσμο. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Γρηγόρης Νικολιδάκης, κάνοντας λόγο για μια ιστορική απόφαση η οποία θα ανοίξει νέες αναπτυξιακές προοπτικές στην ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει κοπεί στα δύο εδώ και δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει το OK από το Υπουργείο. Καταφέραμε και το πήραμε την υπογραφή του Υπουργού. Το χαρτί μας ήρθε τώρα από τον καινούριο Υπουργό, από τον Υπηρεσιακό Υπουργό. Αυτή τη στιγμή θα είμαστε στην ολοκλήρωση της μελέτης σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου. Θα κοιτάξουμε να προχωρήσουμε τη δημοπράτηση και την κατασκευή της περίφραξης. Εδώ θα ανοίξει παραλία, ο κόσμος θα πηγαίνει και στο Καλαμάκι, θα έρχονται από το Καλαμάκι και από το Ναυραδιά. Εδώ να ανοίξει άλλη παραλία να πηγαίνει στο Ναγιά Γαλήνη. Θα είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για όλους. Οτιδήποτε είναι μέτρο ανάπτυξης είναι καλό για όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι όλες αυτές τις κινήσεις, και αν γίνει και από την άλλη μεριά που λένε από την Αγία Γαλήνη προς το Κόκκινο Πύργο, θεωρώ ότι το παραλιακό μέτωπο αυτό θα πάρει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη, θα είναι πάρα πολύ καλό για τον κόσμο, θα μπορεί να κινείται πιο ελεύθερα, να παίζουν τα παιδάκια, να κινούνται με ποδήλατα. Πιο πράσινη ανάπτυξη θα έλεγα. Με την παραπάνω εξέλιξη θα ξυλωθούν τα σειρματοπλέγματα και θα απελευθερωθεί η παραλία σε μια τεράστια έκταση, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες θα μπορούν να φτάσουν μέχρι και την παραλία στο Καλαμάκι. Θα προχωρήσουμε στην ολοκληρωτική μελέτη του πεζόδρομου ποδηλατόδρομου, τόσο ώστε επιτέλους να γίνει μια, σας είπα, να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Με οποιοδήποτε τρόπο, έστω με ένα ποδήλατο, με ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν περίπατο και να φεύγουν από τον Κόκκινο Πύργο, να μπορούν να πηγαίνουν μέχρι το Καλαμάκι.